Βάσο και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα μοιραστώ μαζί σας τους στόχους μου για το 2024 και θα φτιάξουμε μαζί ένα vision board για τη νέα χρονιά και πάμε να ξεκινήσουμε. Νομίζω ότι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουμε και είμαι full guilty γι' αυτό, όταν βάζουμε τους στόχους μας για τη νέα χρονιά, είναι ότι τους αφήνουμε για τελευταία στιγμή και βάζουμε από μόνοι μας όλα αυτά τα μη ρεαλιστικά expectations στον εαυτό μας, ότι μπορούμε να αλλάξουμε μέσα σε μία μέρα, ότι θα ξυπνήσουμε 1 Ιανουαρίου και θα είμαστε το καλύτερο version του αυτού μας, κάτι που δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Ξεκινήστε από τώρα να δουλεύετε πάνω στους στόχους που θέλετε να πετύχετε μέσα στο 2024, να ενσωματώνετε καινούργιες συνήθειες στη ρουτίνα σας ή ακόμα και το να αποβάλλετε κάποιες παλιές κακές συνήθειες. Και ένα άλλο λάθος που κάνουμε κατά τη γνώμη μου είναι ότι προσπαθούμε κάθε χρόνο να κάνουμε rebuild τον εαυτό μας από την αρχή. Είναι λες και πατάμε ένα delete στο προηγούμενο version του αυτού μας και προσπαθούμε να μας ξαναχτίσουμε από την αρχή και κάπως έτσι ακυρώνουμε όλο τον κόπο μας, όλη την προσπάθεια που κάναμε, όλες τις δυσκολίες που ξεπεράσαμε, όλο το progress που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής και βάζουμε τελείως καινούργιους στόχους, ενώ τις περισσότερες φορές δεν είναι ο στόχος που πρέπει να αλλάξουμε, αλλά ο τρόπος που χρησιμοποιούμε για να τον πετύχουμε. Και πάμε να περάσουμε στα βήματα που ακολουθώ όταν βάζω τους στόχους μου. Εγώ ξεκινάω με το reflect page, δηλαδή μια μικρή ανασκόπηση στη χρονιά που μας πέρασε και νομίζω ότι αξίζει να αφιερώσετε λίγο χρόνο πάνω σε αυτό. Θα σας κάνει να συνειδητοποιήσετε το progress που έχετε κάνει, όσο μικρό ή μεγάλο και είναι αυτό. Για μένα το reflect page ήταν σαν ένα mini session ψυχοθεραπείας, στο οποίο δεν θα σας κρύψω ότι έκλαψα πάρα πολύ και νομίζω ότι με έκανε να συνειδητοποιήσω το πόσο δυνατή ήμουν και όλη την προσπάθεια που έκανα μέσα στη χρονιά. Παρόλο που το 23 ήταν μια κακή χρονιά για μένα, νομίζω ότι έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο και ο Νοέμβριος ήταν ουσιαστικά η βάση για μια καινούργια αρχή για μένα. Θα σας αφήσω μια καρτέλα με όλα όσα περιλαμβάνει το δικό μου reflect page, αν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε για inspo, και πάμε να περάσουμε στους στόχους μας για το 2024. Πριν ξεκινήσω να γράφω αναλυτικά τους στόχους μου, διαλέγω μια λέξη που θέλω να περιγράφει τη χρονιά που μας έρχεται και στο τι θέλω να εστιάσω μέσα στο 2024. Η δικιά μου λέξη είναι consistency, δηλαδή συνέπεια, και μετά γράφω τρεις μακροπρόθεσμους στόχους, οι οποίοι δεν χρειάζεται να επιτευχθούν μέσα στο 2024, αλλά είναι κάτι που θέλω να δουλεύω μέσα στη χρονιά που μας έρχεται. Και μετά γράφω 3-5 κύριους στόχους για το 2024, που είναι εκείνοι στους οποίους θέλω να εστιάσω. Μετά γράφω τα intentions μου για το 2024 και τέλος το τι θέλω να αποβάλω από τη χρονιά που μας πέρασε. Αυτό μπορεί να είναι κάποιες συνήθειες, συμπεριφορές, κάποια άτομα. Και μετά χωρίζω τους στόχους μου σε κατηγορίες και προσπαθώ να είμαι όσο πιο συγκεκριμένη γίνεται όταν γράφω τους στόχους μου και το πώς θέλω να τους καταφέρω, δηλαδή τα βήματα που θα ακολουθήσω ή τις συνήθειες που θα πρέπει να ενσωματώσω στη ρουτίνα μου. Και οι δικές μου κατηγορίες για φέτος είναι career business, είναι academics, είναι financial οικονομικά, είναι health fitness και τέλος personal growth. Εννοείται ότι μπορείτε να βάλετε όσες και όποιες κατηγορίες θέλετε. Και αφού έχουμε γράψει τους στόχους μας για το 2024, πάμε να φτιάξουμε το vision board μας. Και είχα δει μια κοπέλα στο TikTok να λέει ότι οι φωτογραφίες και εικόνες που βάζουμε στο vision board είναι καλό να φαίνεται σαν να έχουν πάρθει από τη δική μας οπτική, δηλαδή αν θέλουμε μια φωτογραφική μηχανή, είναι καλύτερο να βάλουμε μια φωτογραφία που να φαίνεται σαν εμείς να την κρατάμε, αντί για μια άκυρη κοπέλα που να κρατάει μια φωτογραφική μηχανή, ή να φαίνεται σαν να την έχουμε ήδη στην κατοχή μας. Και νομίζω ότι αυτό βγάζει full νόημα, γιατί όλο το concept του vision board είναι να μας βοηθήσει να αρωματιστούμε τη ζωή που θέλουμε να καταφέρουμε. Και το vision board μπορεί να είναι είτε digital, είτε σε μορφή collage, από φωτογραφίες που έχετε εκτυπώσει, από περιοδικά, ακόμα και από posters, έτσι aesthetic που μπορεί να έχετε αγοράσει. Και νομίζω ότι το Shane, το Timo και το AliExpress είναι πολύ καλές και οικονομικές επιλογές άμα επιλέξετε να το κάνετε έτσι. Εγώ το δικό μου σήμερα θα το κάνω σε digital μορφή, σε μορφή collage, γιατί νομίζω ότι είναι το πιο εύκολο και το πιο οικονομικό, αυτό που απαιτεί 0 χρήματα ουσιαστικά.
Και πάμε να ξεκινήσουμε. Για μένα το Pinterest είναι η καλύτερη πλατφόρμα για να βρείτε εικόνες για inspo, είτε αν αποφασίσετε να κάνετε το vision board σας σε digital μορφή όπως εγώ, είτε σε κανονική μορφή collage. Εγώ ξεκίνησα με το να δημιουργήσω έναν πίνακα, τον οποίο τον ονόμασα vision board 2024, και εκεί θα αποθηκεύσω όλες μου τις φωτογραφίες. Και έχω επιλέξει να βάλω κυρίως φωτογραφίες από τα main goals μου για τα 2024, αλλά προσπάθησα να συμπεριλάβω φωτογραφίες από όλες τις κατηγορίες και από όλους τους στόχους μου. Και αν δεν θέλετε να κάνετε το vision board σας σε μορφή collage, τότε μπορείτε να το αφήσετε και έτσι ακριβώς όπως είναι, σαν ένα πίνακα στο Pinterest. Είναι ήδη πάρα πολύ aesthetic και πάρα πολύ ωραίο από μόνο του, και μπορείτε να προσθέτετε και συνέχεια καινούργιες εικόνες που σας εμπνέουν. Εγώ το δικό μου collage επέλεξα να το κάνω στο Canva, γενικά την αγαπώ αυτή την πλατφόρμα, έχει πάρα πολλές δυνατότητες και έχει και πάρα πολλές επιλογές για το μέγεθος που μπορείτε να επιλέξετε, είτε PowerPoint, είτε αφίσα. Εγώ επέλεξα τη μικρογραφία στο YouTube για ευνόητους λόγους, και έχει, ξέρω εγώ, να επιλέξεις αυτοκόλλητα, μπορείς να προσθέσεις κείμενο. Και μετά σας δείχνω πού να μεταφορτώσετε τις φωτογραφίες σας, τις οποίες έχετε αποθηκεύσει στον υπολογιστή από το Pinterest. Και ξεκινάω να τις βάζω μία-μία για να τις έχω όλες στο Canva και να μπορώ να τις κάνω σε μορφή collage. Αν το Canva σας τρομάζει και νιώθετε ότι δεν μπορείτε να το διαχειριστείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το PowerPoint σας. Είναι πάρα πολύ απλό, και απλά να βάλετε πάλι με τον ίδιο τρόπο τις φωτογραφίες και να τις φτιάξετε μέχρι να είστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα του collage. Και εδώ σας δείχνω κάποιες από τις δυνατότητες επεξεργασίας που έχει το Canva και τι κάνω εγώ ουσιαστικά, τα δικά μου βήματα. Μπορείτε για παράδειγμα να κάνετε περικοπή κάποιας φωτογραφίας, κάποια σημεία της φωτογραφίας που δεν τα θέλετε ή δεν θέλετε να φαίνονται. Μπορείτε να κάνετε, εννοείται, σμίκρυνση ή μεγέθυνση της κάθε φωτογραφίας. Επίσης μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο τις φωτογραφίες, δηλαδή ποια θέλετε να φαίνεται πιο μπροστά και ποια θέλετε να φαίνεται πιο πίσω στο φόντο. Νομίζω αυτές τις δυνατότητες έχει και το PowerPoint, αν δεν κάνω λάθος. Και εγώ είχα 41 φωτογραφίες στο δικό μου Pinterest board, οι οποίες είναι πάρα πολλές για το collage, τουλάχιστον για το μέγεθος του collage που επέλεξα εγώ. Εννοείται ότι αν έχετε κάποια φύση ή κάτι, μπορείτε να βάλετε περισσότερες. Και τέλος σας δείχνω τη διαδικασία αποθήκευσης το vision board της εικόνας σας στον υπολογιστή σας. Είναι πάρα πολύ απλό. Εγώ το αποθήκευσα σαν vision board 2024 στις φωτογραφίες μου, στον φάκελο. Και αυτό είναι το δικό μου vision board και είμαι full ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τους δικούς σας στόχους για το 2024 ή και το δικό σας word of the year. Και θα σας αφήσω κάτω στην περιγραφή το playlist με τα vlog μας που κάνω φέτος, καθώς και τα δικά μου social media, αν θέλετε να με ακολουθήσετε, και εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα σε ένα επόμενο βίντεο. Bye!